κι ο ύπνος είναι φίλος του θανάτου. Προσπαθώ να τεμαχίσω τη σιωπή μου σε κομμάτια κι όταν κάπου χάνω τις λέξεις. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε με συζήτηση. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Άντια Γόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει τι γίνεται. Είμαστε δικηγόρος, Παραλίο Πάγο, και οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε για την συνεργασία. Πάντα όποτε την χρειαζόμαστε, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νάντια. Καλησπέρα, Νάντια. Καλησπέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, με τιμάει η συνεργασία μας. Έχουμε λοιπόν και ποινικά μέτρα πλέον για την παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και μάλιστα έχουμε και τις πρώτες διώξεις. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε? Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε όλοι και εσείς καλύτερα και από το ρεπορτάζ, βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή, μια πρωτόγνωρη υγειονομική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, η οποία χρειάζεται μέτρα κοινωνικής ευθύνης, ατομικής υγιεινής και υπευθυνότητας από όλους μας. Αυτό είναι κάτι δεδομένο και πιστεύω κανένας συνετός άνθρωπος δεν μπορεί να το παραβιάσει, να το παρακάμψει. Γι' αυτό κιόλας και έχει αποσταλεί και μια ειδική εγκύκλιο στο εισαγγελέα του Άριου Πάγου προς όλες τις εισαγγελίες της χώρας μας, που επιτάσσει όποιος παραβιάζει τα μέτρα αυτά και τον νόμο, γιατί υπάρχει ειδικό άθλημα, θα σας εξηγήσω παρακάτω, θα πρέπει αμέσως να αντιμετωπίζει τις εντεύθυνες συνέπειες. Το νέο κώδικας ποινικής δικονομίας μας προβλέπει ξεκάθαρα στο άρθρο 258 τις ποινές για τα μέτρα τα οποία τάσσονται από την πολιτεία και παραβιάζονται. Δηλαδή, υπάρχει άρθρο συγκεκριμένο που ονομάζεται παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Και σύμφωνα με αυτό, όποιος παραβιάζει τα μέτρα που τάσει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή, προκειμένου να αποτραπεί κάποια διάδοση ή εισβολή μεταδοτικής ασθένειας ή νόσου, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 έτη χρηματική ποινή, αν από αυτή την πράξη προκύπτει κίνδυνος προς ζώα. Και κοιτάξτε τώρα, αν προκύπτει κίνδυνος μετάδοσης ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων, εδώ έχουμε την περίπτωση που επιτάσσεται και επιβάλλεται φυλάκιση και χρηματική ποινή. Όπως νομίζω είχαμε και την πρώτη ποινή σήμερα, αν δεν απατώμε, και στοιχείο. Σε παρόμοια περίπτωση. Τώρα, αν η παραβίαση έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων, επιβάλλεται ακόμη κάθειξη τουλάχιστον 10 ετών. Και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τότε μπορεί να επιβάλλει και τη μισόβια κάθειξη. Είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή, ότι δεν πρέπει κανένας να παίρνει αψήφιστα αυτά τα μέτρα ή να κάνει τον ταΐ όταν αντιμετωπίζουμε τόσο σημαντικά φαινόμενα κοινωνικής πρόκλησης και υγειονομικών ζητημάτων. Και γιατί ο νόμος είναι ξεκάθαρος και έχει η εισαγγελία αυτομάτως ενημερωθεί όποιος θα παραβιάζει να οδηγείται και σε αυτόφορες διαδικασίες συλλήψεων, αλλά να επιβάλλονται και όσο το δυνατόν αυστηρότερες ποινές. Πιστεύω ότι πέρα από τον παραδειγματισμό τον οποίο θα δούμε, είναι και θέμα δικιάς μας ατομικής κοινωνικής ευθύνης προς τον συνάνθρωπο, στο σύνολό μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβιάσουμε αυτά τα μέτρα. Να το δούμε λίγο στην πράξη. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι αν ένας καταστηματάρχης που θα έπρεπε να παραμείνει κλειστός ανοίξει το κατάστημά του, εκεί μπορεί να έχει, να έχει ποινή. Εγώ, σαν απλός πολίτης, μπορεί να κάνω κάτι που να είναι ποινικά κολάσιμο στην περίπτωση αυτή? Και τι είναι αυτό, τι θα πρέπει να προσέχει ο καθένας μας πλέον? Βεβαίως, να το πούμε και αυτό. Σίγουρα το έχουμε δει υπό τη σφαίρα των καταστημάτων που ανοίγουν, όταν παραβιάζονται μέτρα για επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα κλπ. Σε επίπεδο ατομικό, αφήνει περιθώρια ερμηνείας και είναι ξεκάθαρο, πιστεύω, και το άρθρο, που λέει ότι αν εγώ, για παράδειγμα, έχω τεθεί, έχω την ασθένεια και αυτοδούλως φεύγω αυθαιρέτως, χωρίς να ακούω τις εντολές των ειδικών, των γιατρών και προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσω την ασθένεια και σε άλλο αριθμό προσώπων ή σε αόριστο αριθμό. Και με αυτό το θέμα δεν θέτω τον εαυτόν σε καραντίνα ή έχω την ασθένεια και δεν παίρνω τα μέτρα μου και τη μεταδίδω. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το άρθρο είναι ξεκάθαρο. Αντιμετωπίζω τις ποινικές κυρώσεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα καταστήματα τα οποία. Ναι, έτσι. Όχι, μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Θέμα είναι κατά πόσο το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Εκείνο το ζήτημα. Γιατί ξενίζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Θεωρούμε ότι η ατομική ελευθερία μας πρέπει να υπερβαίνει τα μέτρα αυτά. Αλλά είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας εδώ, υγειονομικής ασφάλειας. Και ότι η ατομική μας ελευθερία δεν περιορίζεται επειδή σε ένα διάστημα θα πρέπει να υπακούσουμε σε κάποιες οδηγίες για το κοινό καλό. Μπορούμε να χαρούμε την ελευθερία μας και τη διακίνηση ιδεών μας την έχουμε. Και την ελευθερία μας να προμηθευτούμε τα απαραίτητα, αλλά πρέπει να υπακούσουμε λίγο και στους κανόνες. Πράγμα δύσκολο για τον Έλληνα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ο λαός, έτσι, η κουλτούρα μας. Είναι η κουλτούρα μας, αλλά είναι μια ασθένεια
πανδημία που απειλεί όλο τον πλανήτη, δεν αφορά μόνο τους Έλληνες και θα πρέπει να τη διαχειριστούμε όσο το δυνατό πιο σοβαρά μπορούμε ο καθένας και από μόνος. Έχω την αίσθηση ότι ο Έλληνας συμμορφώνεται μόνο με τον παραδειγματισμό. Δηλαδή, όταν πέσουν οι καμπάνες και επικοινωνηθούν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τιμωρήθηκε γιατί έκανε αυτό και αυτό και αυτό, τότε θα πάψουν. Αλλά μέχρι να πέσουν οι καμπάνες, ο Έλληνας είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ναι. Και πολλές φορές κάποιος το θεωρεί και να χρησιμοποιήσω την έτσι τη λαϊκή έκφραση μαγκιά. Μαγκιά, ναι. Ότι εγώ κάνω κάτι διαφορετικό από τους άλλους ή εγώ δεν επηρεάζομαι ή κάνω αυτό που θέλω, δεν με ενοχλεί κανένας εδώ. Δεν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Δεν αφήνουν περιθώρια οι εξελίξεις να έχουμε τέτοιες αντιδράσεις μπροστά σε αυτό το φαινόμενο το οποίο βιώνουμε τώρα και εντάξει, είναι πρωτόγνωρο θεωρώ για όλες τις. Νέες γενιές, αλλά και για παλιές. Είναι καταστάσεις, δεν έχουμε ξαναδεί σε τέτοια μεγάλη έκταση και τα δικαστήρια να μην λειτουργούν τόσο πολύ και να μην λειτουργούν και άλλα εμπορικά καταστήματα και κέντρα κομβικής σημασίας. Είναι συγκεκριμένα καταστήματα που έχουν μείνει ανοιχτά ούτως ώστε τα μέτρα να μπορούν να μας επιτρέψουν μια ασφαλή επιβίωση και μια στοιχειώδη επιβίωση, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα μας. Το άρθρο είναι συγκεκριμένο. Οι εισαγγελίες θα κάνουν τη δουλειά τους, αλλά από εκεί και πέρα να πούτε κάτι τώρα το οποίο ίσως θα φάνηκε περίεργο. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση θα έρθουμε αναγκαστικά σε επαφή και με άτομα όταν παραβιάσουμε, θα οδηγηθούμε στις διοικητικές αρχές. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε και αυτόν το συνωστισμό ο οποίος μπορεί να γίνει. Οπότε είναι καλό για όλους μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στο έσχατο μέτρο που είναι η σύλληψη και η τιμωρία. Μπορούμε να το αποφύγουμε. Μπορούμε να το αποφύγουμε έτσι. Θα πρέπει όμως όλοι να γνωρίζουμε ότι οι ποινές και οι παραβάσεις δεν αφορούν μόνο τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα, αφορούν και τον καθένα προσωπικά από εμάς, εάν δεν τηρούμε τους κανόνες και τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Έτσι, κυρία Χαχοπούλου, είναι πραγματικά και για το ίδιο το άτομο έχει τεθεί αυτός ο κανόνας. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος να γνωρίζει ότι είναι φορέας ή να νοσεί ο ίδιος και να βγαίνει απρόσκοπτα, να έρχεται σε επαφή με άτομα και να δημιουργεί προβλήματα ή θελημένα και εν γνώση. Γιατί και εκεί, αν αποδειχθούν τα στοιχεία που απαιτεί το άρθρο, και εκεί έχουμε ποινικές κυρώσεις απαραίτητα, οι οποίες εφαρμόζονται για όλους. Μα συνέβη προημερών, αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας νεαρός ο οποίος νοσούσε. Βρέθηκε, λέει, από την κλεισούρα στο σπίτι 5 μέρες, βγήκε, πήγε σε ένα μαγαζί, λιποθύμησε επί τόπου, βεβαίως, αλλά πόσους ανθρώπους μπορεί να συνάντησε και να έβαλε σε κίνδυνο. Αν λοιπόν το κάνουμε όλοι, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη. Έτσι, και νομίζω πέραντι στην κατάσταση όλη. Έτσι, είναι ξεκάθαρος ο νόμος. Είναι το άρθρο του ποινικού κώδικα πάρα πολύ αναλυτικό και σαφές. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και εμείς σαν επαγγελματίες, όσο μπορούμε, επειδή είμαστε και οι ίδιοι εφορείς και παράγοντες της δικαιοσύνης, πρέπει να δίνουμε το καλό παράδειγμα και οι ίδιοι. Εγώ δηλαδή όσον αφορά και τη δικιά μου και τις δικές μας, δηλαδή σαν δικηγόρη τις δικές μας τα δικηγορικά γραφεία, παίρνω τα μέτρα μου και συμμορφώνομαι στις υπουργικές αποφάσεις. Δεν μπορούμε να βρούμε ανεξέλεγκτα. Όλοι πρέπει να τα ακολουθήσουμε αυτόν, Νάντια, δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι τα μέτρα τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Υγείας. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλιού του. Έτσι. Για παράδειγμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, με ενημερώνει οι ακροατές μας ότι υπάρχουν περίπου 25-30 άτομα κάτω στην Καμαρίτσα. Φαντάρι μου είπε κιόλας, δεν το ξέρω. Έτσι. Πρέπει να ελεγχθεί και τρέχουν γύρω-γύρω από το γήπεδο. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάρθουν αυτά τα μέτρα για αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και νομίζω ότι το κράτος, η πολιτεία, αναφέρει περιπτώσεις ενδεικτικές. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάρει όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις και να λέει ή μην τρέχετε 10 άτομα, μην κάνετε. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο από εκεί και πέρα. Δηλαδή έχει να κάνει και με τη δικιά μας λογική. Απαγορεύεται ο συνωστισμός. Είναι ξεκάθαρο όπου και αν γίνεται, με όποια συνθήκη και αν γίνεται αυτό. Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει, εφόσον δεν θα καταλάβουν, θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Τις βλέπουμε στη γειτονιά μας. Δεν αργούν να έρθουν και εδώ. Βέβαια, οφείλω να πω ότι έχουμε λάβει τα μέτρα και αρκετά πρόωρα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ιδεολογίας του καθενός μας, βλέπουμε ότι η πολιτεία υπέστηνε και σοβαρά στέκεται και λαμβάνει τα μέτρα. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια να ευχαριστήσουμε μέσα εισαγωγικά, γιατί οι άνθρωποι θρηνούν την Ιταλία για όλο αυτό, διότι αν δεν υπήρχε ο προπομπός της Ιταλίας, νομίζω ότι θα ήμασταν σε παρόμοια κατάσταση. Πολύ το φοβάμαι. Παραδειγματιστήκαμε και εμείς από εκεί, βλέποντας τα χειρότερα. Ελπίζουμε ποτέ να μην φτάσουν αυτά στην πατρίδα μας, αλλά δυστυχώς τώρα πρόκειται περί μιας πανδημίας που δεν ξέρουμε και είναι και αχαρτογράφητα τα νερά. Κανείς δεν ξέρει
πώς να διαδικαστεί. Βέβαια, πώς θα ανταποκριθεί, ναι, πώς θα κινηθεί, πότε έτσι. Και πώς θα φτάσει σε έξαρση και πότε επιτέλους θα πάμε σε ύφεση. Μέχρι τότε λοιπόν οφείλουμε και το υπενθυμίζουμε και εμείς, ναι, στους ακροατές μας, ότι όταν λέμε προσωπική ευθύνη, εννοούμε προσωπική ευθύνη και ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι και στον εαυτό μας και στους άλλους, και μάλιστα όταν δεν υπακούμε στα μέτρα και στις οδηγίες που το επίσημο κράτος μας έχει ανακοινώσει, τότε είναι και ποινικά κολάσιμη πράξη και αντιμετωπίζουμε και την ποινή και τα δικαστήρια και όλη αυτή την διαδικασία. Έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ακριβώς. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Μπορούν πράγματα να γίνονται μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει πλέον η δυνατότητα. Και γι' αυτό το λόγο, όσα δεν γίνονται, έχει προνοήσει το κράτος με υπουργικές αποφάσεις όσον αφορά το δικό μας τομέα και έχει αναστείλει και προθεσμίες και δικονομικές προθεσμίες και παραγραφές. Οπότε εκεί είμαστε πιο άνετοι στο κομμάτι ότι δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα πολίτη που έχει σχέση αυτή τη στιγμή με τα δικαστήρια, που έχει ανοιχτές υποθέσεις, να ανασταλούν αυτά και να μην χρειάζεται η φυσική του παρουσία. Οπότε έχουμε προστασία. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις που ορίζει ο νόμος, είναι πολύ συγκεκριμένες και έχουν ενημερωθεί αυτοί που θεωρώ που υπάγονται σε αυτές τις εξαιρέσεις. Γράφει ο Λάμπρος εδώ, ακροατής μας. Αγαπητοί λέει και αγαπητές σας, μην ξεχνάμε ότι με πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου εδόθη αρμοδιότητα του ελέγχου της στήρησης των μέτρων στην Ελλάδα. Έτσι, σε υγειονομικές επιτροπές των ΟΤΑ, από το και δευτέρου βαθμού, στο ΣΕΠΕ κτλ. Βέβαια, υπάρχουν. Υπάρχουν αναλυτικές σκία για τα δικαστήρια και πρόσφατη μάλιστα και πρόσφατη κοία, η οποία εξειδίκευσε και περιόρισε ακόμη περισσότερο τα μέτρα, να το πούμε αυτό, γιατί είχε εκδοθεί μια υπουργική απόφαση που ανέστειλε τις εργασίες των δικαστηρίων και υπήρξε νομίζω το 24ωρο που πέρασε και νέα κοία, η οποία περιόρισε ακόμα περισσότερο τις εργασίες των δικαστηρίων. Οπότε βλέπετε το πνεύμα οδηγεί σε περισσότερο σφίξιμο όλων των καταστάσεων, προκειμένου οι πολίτες να μείνουν σπίτι. Είναι ένα μήνυμα το οποίο ορθώς το περνάτε και το οποίο πρέπει να γίνει πεποίθηση όλων μας. Έτσι. Μένουμε σπίτι, όπως είναι και το σλόγγαν αυτών των ημερών, και ατομική ευθύνη. Αυτά τα δύο να σκεφτόμαστε και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι, ακέραιη ποινική ευθύνη, γιατί μετά θα περάσει, ευχόμαστε όλοι να περάσει αυτή την πόρα που έτσι πιστεύουμε ότι θα περάσει. Ναι. Και μετά δεν είναι ωραίο να βρεθεί κανένας με ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές υπέρογγες. Σωστά. Τα άρθρα αυτά δεν απειλούν πτεσματικές ποινές, είναι σοβαρές οι ποινές. Βέβαια, έτσι. Νάντια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Νάντια. Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.